Είναι μεγάλη κουβέντα. Χρειάζεται σεβασμό. Και εγώ προσωπικά αισθάνομαι πικρία, γιατί δεν είδα στη συνέντευξη τύπου, δεν είδα το πανό. Γιατί αυτό το πανό είναι πολύ αφελέστατο. Και για μένα, δηλαδή να το πω αφελέστατο, δεν θέλω να πάω ότι είναι υστερόβουλο. Είναι αφελέστατο. Γιατί μειώνει ανθρώπους οι οποίοι υπασχίζουν για την ομάδα. Κύριε Παραφέστα, νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούν όλοι, ότι εδώ που έφτασε η ομάδα, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε πανό, ούτε να υπάρχουν μομφές για τον ένα ή για τον άλλο. Μα γιατί μομφές, σας παρακαλώ πολύ, γιατί μομφές. Ελάτε ένα χρόνο πίσω, δείτε πού ήταν αυτή η ομάδα. Δείτε πού ήταν αυτή η ομάδα. Κύριε Παραφέστα. Τέτοια εποχή πέρυσι η ομάδα προσπαθούσε να κρατηθεί στην κατηγορία. Άλλαξε χρονιά, ρε παιδιά. Δεν άλλαξε χρονιά. Ναι, άλλαξε χρονιά. Αλλά το κοιτάξτε, πρέπει να συγκρίνουμε ότι η ομάδα πάει προς το καλύτερο. Συγκινήσαμε. Μείνουμε, εντάξει, συμφωνώ με την παρουσία και τη βοήθεια του κόσμου. Συγγνώμη. Συμφωνώ με την παρουσία και τη βοήθεια του κόσμου. Ο κόσμος, για να έρθει στο γήπεδο, πρέπει να δει κάτι. Έτσι. Το κάτι ήταν την παρουσία του Προέδρου. Αυτά είναι λαμόγια. Κοιτάξτε, δεν έχουν θέση. Για τη δική σας λέω, κύριε Παραφέστα. Το θέμα είναι ότι. Το λέμε καθημερινά στην εκπομπή. Μας ενδιαφέρει η ομάδα. Εντάξει. Λίγοι είναι αυτοί που σας λέει. Και στην περσινή σεζόν, χωρίς να θέλω να περαιευτολογώ, όταν ήταν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι στο πάγκο της ΑΕΛ, ήμουν από τους πρώτους που τους υπεράσπιζα και έλεγα ότι ήταν ήρωες που ήταν στην ομάδα και κρατήσαν την ομάδα ζωντανή. Κύριε Προφέσορ, νομίζω ότι αυτά συμβαίνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου. Πάντα υπάρχουν κάποιοι. Όχι, δεν πρέπει να συμβαίνουν. Κερδίσαμε σήμερα, αλλάζουμε πάλι. Συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν, αλλά νομίζω ότι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και δεν συμβαίνει μόνο στην ΑΕΛ, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Εκεί, κύριε Μητρούσια, σας παρακαλώ πολύ. Να μην το πάρει συνέχεια όλα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Δεν συμβαίνουν, δηλαδή δεν υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν, κάποιοι που έχουν. Να γνωρίζουμε